Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό με προϋπολογισμό άνω των 9,7 εκατομμυρίων ευρώ αποκτούν το Πατητήρι και η περιοχή Βότση Αλονίσου, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το συνολικό έργο με προϋπολογισμό άνω των 12,2 εκατομμυρίων ευρώ. Με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάξαμε αρκετά έργα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και αυτά συνυφαίνονται άμεσα με τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών. Τέτοια είναι αυτό της Αγχιάλου 20 εκατομμυρίων, αυτό που φτάνει μέχρι την περιοχή στο Μαλάκι, όπου πιάνει όλο το παράλληλο μέτωπο της τάξης των 17 εκατομμύρων, και δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός στο Πατητήρι και στο Βότζι, ένα έργο της τάξης των 12 εκατομμυρίων 200.000 περίπου ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο θα προστατεύσει αφενός εδώ στη Χερσαία Μαγνησία τον Παγασιτικό, στη Δε Αλόνισο, όλο τον χώρο γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται και ποικίλες δράσεις στην Αλόνισο, στο Αιγαίο, με το πάρκο της, με το υποβρύχιο μουσείο που θα γίνει τώρα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία, ένα έργο πολύ σημαντικό και μάλιστα στον 21ο αιώνα, που θεωρείται μια εποχή της υψηλής τεχνολογίας, θεωρείται αδιανόητο πια να υπάρχουν οι παλαιωμένοι τρόποι αποχέτευσης και να μην υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Το νησί της Αλόνισο πλέον θα εξασφαλίσει την δημόσια υγεία του και την προστασία του περιβάλλοντος και είναι ένα έργο που νοείζει για την περιοχή, με δεδομένο ότι εκεί αναπτύσσεται και ο τουρισμός και οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι θα επιλύσουν ένα βασικό τους πρόβλημα. Από τη δική του πλευρά, ο Δήμαρχος της Αλονίσου, Πέτρος Βαφίνης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας. Είναι, όπως είπε, ένα έργο απόλυτα αναγκαίο για την Αλόνισο, που έρχεται μετά από προσπάθεια πολλών ετών για να λύσει υπαρκτά προβλήματα στο νησί.